Έχω μαζί μας τον Δήμο Καλτογέντον και τον Δήμο Χασπίδα Ξάνθης. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια για την τεράστια επιτυχία της ομάδας και την άνοδο στην ΓΑΜΑ Εθνική. Είστε από τους αφανείς ήρωες της φετινής Χασπίδας, από τους ανθρώπους που κάνουν τη δουλειά από την πίσω πλευρά. Και έτσι πρέπει να είμαστε. Μέχρι τώρα δεν φαινόμαστε και δεν χρειάζεται να φαινόμαστε. Η δουλειά είναι των παιδιών που παίζουν και των προπονητών. Εμείς απλώς βοηθάμε κυρίως σε διαδικαστικά θέματα και ό,τι άλλο μπορούμε να βοηθήσουμε. Πρώτα απ' όλα θέλω να σχολείο για την ίδια οργάνωση και τον σκοπό που είχε αυτή φυσικά και φυσικά και για την δράση της ομάδας και πώς νιώθατε και βλέπατε τις σκόπους μια χρονιά να επιβεβαιώνεται με την παρουσία και των παλεμάχων της Εθνικής μας Ελλάδας. Πρώτα απ' όλα είναι τιμή για εμάς σαν ομάδα που συμμετείχαμε σε μια τέτοια διοργάνωση. Ήταν γιορτή για το μπάσκετ και ειδικά για την Ξάνθη. Μας θύμισαν όλοι οι παλέμαχοι της Ελλάδος, μεγάλα ονόματα που κατά το παρελθόν δόξασαν τον μπάσκετ στην Ελλάδα και βλέπουμε ότι η κατάστασή τους είναι πάρα πολύ καλή ακόμα και τώρα. Για μας ήταν, συνεχίζει να είναι αυτή την εβδομάδα από το προηγούμενο Σάββατο μέχρι και σήμερα η μεγαλύτερη γιορτή έτσι, με το τέλος της χρονιάς. Νιώθουμε μεγάλη ικανοποίηση γιατί η ομάδα μας που στηρίχθηκε κυρίως σε πολύ μικρά παιδιά για τα δεδομένα του μπάσκετ τοπικά, ήταν η επιτυχία μας αυτή που στέφθηκε με την κατάκτηση του αθλήματος και την άνοδο στην ΓΑΜΑ Εθνική. Πλέον με την άνοδο είχαμε σήμερα και τα γένεια του κλειστού πλέον Χριστίνα Χριστοδούλου. Ένα γήπεδο το οποίο το έχετε ζήσει, το έχετε πραγματικά πονέσει γιατί έχετε μαχατώσει κιόλα. Ακριβώς. Νομίζω, η άποψή μου είναι ότι η επιτυχία η φετινή στηρίζεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό ότι έχουμε το συγκεκριμένο γήπεδο. Έχουμε συγκεκριμένες ώρες προπόνησης. Ξέρουν όλοι οι αθλητές, όλα τα τμήματα να προγραμματίσουν τις υπόλοιπες υποχρεώσεις τους. Και έτσι είναι πολύ σημαντικό αυτό να είναι ελεύθεροι κατά τη διάρκεια των προπονήσεων και να κάνουν τη σημαντικότερη δουλειά. Θα σε τόνισε σε άλλες αναφορές ο coach, ο κ. Παναγιωτόπουλος, ότι ήμασταν η πιο προπονημένη ομάδα. Εκεί οφείλεται η μεγαλύτερη επιτυχία. Είχαμε προπονήσει από ελάχιστο, ήταν 14 με 15 άτομα. Οι δύο προπονητές συνέχεια εκεί είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά για αυτές τις κατηγορίες που παίζεται κυρίως στην αντοχή των αθλητών, να έχουμε σωστές και ολοκληρωμένες προπονήσεις. Για να αφήνουμε λίγο την κουβέντα, θα υπάρξει πρόστιμο στην ομάδα για την ΙΤΑ. Συγκεκριμένα σε ένα παίκτη, και το είπα τώρα στο κουμπάνι που έχασε το νικητήριο καλάθι. Χάσαμε την ευκαιρία να είμαστε και εδώ νικητές. Αλλά οι νικητές ήταν τα παιδιά όλη αυτή τη χρονιά και δεν χρειάζεται έτσι. Αυτή η γιορτή ήταν καθαρά διαδικαστικού χαρακτήρα, την οποία το ευχαριστήθηκαν περισσότερο από όλα έτσι, με τους συμμετεχτές και τους μεγάλους αθλητές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και να ευχηθούμε κάθε επιτυχία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς, γενικά και τον τύπο που βλέπουμε ότι αν όχι όλη τη χρονιά, κυρίως από τη μέση και μετά μας συμπαρασταθήκατε και θέλω να πιστεύω ότι και την επόμενη χρονιά, αλλά και τις επόμενες, που μπορεί να έχουν κάποιες αποτυχίες κάποια στιγμή, θα είστε κοντά μας και θα προβάλλετε τις προσπάθειες των παιδιών. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.